Χώρων και πάντων των συντελώντων στην κατάσταση επίδοση του σχολείου του κυρίου Δεϊκόμεν, αντιλαβούς τους νελέης σου, κυρία Τσίλαξον ημάς, ο Θεός της ηχαρητή. Παναγία Σαχράντη, περευλογημένη σε ενδόξου, δεσπίνηση μόρ Θεοτόξια, η Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονέσαντε σε αρκούς και αρήνους και πάσαν τη ζωή μου. Στο Θεό παραχώμεθα, Κύριε. Αμήν. Το Πνεύμα Τίσο. Παιδάκια, δεν μιλάμε. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος.
θάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Λέσον προκύνιο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας τίποτε ολκιστή Κύριος. Καθολικήστε της των Ισιακών το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τι σου πώς και επιστήμονε μην είστε. Εξάτε της καλής αναστροφής, τα έργα αυτού εν τα ήπη σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ευθείαν εν την καρδία ημών, τι κατεκαθάρστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Και στην άφη σοφία άνθε κατερχομένη, αλληλεπίσης, ψυχή δαιμονιώδης. Όπου καν ζήλος και ερηθεία, εκεί καταστασέ και πάν φαύλων πράγμα. Δε άλλοτε σοφία πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επιηγής, ευπητής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκητος και ανυπόκειτος. Και εύχεται για τη σωματική σας υγεία, ώστε με το φωτισμό του Θεού να καρποφορήσει η προσωπική σας προσπάθεια σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σας πορείας. Η γνώση είναι ανακτήμητο δρόμος και μπορεί να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας να κατανοήσετε τον κόσμο γύρω σας. Θυμηθείτε ότι πέρα από τη γνώση είναι εξίσου σημαντικό να καλλιεργείτε τις αξίες, οι οποίες στις μέρες μας αμελούνται, ενώ αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας των στόχων σας, καλλιεργώντας τον εσωτερικό σας κόσμο με την αγάπη, την ταπείνωση, την αλληλεγγύη και το σεβασμό προς όλους, φανερώνεται έμπρακτα αφενός με πόσο η εκπαιδευτική εμπειρία πραγματικά σας επηρέασε και αφετέρου πόσο ελεύθερη, αξιοπρεπής και πολύτιμη μπορεί να αποδειχθείτε μέσα στην κοινωνία, η οποία πρωτίστως αναζητά και αξιολογεί την ανθρωπιά. Η προσευχή της οποίας η δύναμη δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή, μας κάνει πρότυπα ήθους και συμφώνειας στην καθημερινή μας ζωή. Κανένας φόβος μη σας καταβάλει σε κάθε προσπάθεια και καμιά αποτυχία μη σας αποθαρρύνει. Επίσης, να μην ντρέπεστε να ομολογείτε την πίστη σας σε έναν κόσμο ο οποίος ξεδιάδοχα επιβάλλει τις επιλογές του. Η Εκκλησία σας στηρίζει με την προσευχή και συμπαρίσταται στην ανάγκη σας και ταυτόχρονα σας ενθαρρύνει να αντιμετωπίζετε κάθε πρόκληση με πίστη και θάρρος. Μην ξεχνάτε ότι η προσπάθεια με επιμονή και υπομονή είναι η σκάλα για να φτάσετε στους στόχους σας. Παρά τις δυσκολίες, ξεκινάει με όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμία για έργο και αληθινή
χρόνο. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε καλή αρχή για να έχουμε μια νέα χρονιά αποδοτική, δημιουργική και να επιτύχουμε τους στόχους μας βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Δασκόντων να καλωσορίσω όλους όσους μας τιμούν εδώ σήμερα και να τους ευχαριστήσω γιατί με την παρουσία τους μας εψυχώνουν, μας δίνουν δύναμη και μας γεμίζουν με αισιοδοξία για την επιτυχή πορεία της νέας σχολικής χρονιάς που μόλις αρχίζουν. Η σημερινή ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη του σχολείου είναι η μέρα των μαθητών, η μέρα των παιδιών που οι γονείς και η πολιτεία μας εμπιστεύουν. Είναι όμως ταυτόχρονα και η μέρα των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων στον οποίο τα χέρια πέφτει βαριά ευθύνη της εκπαίδευσης και της αγωγής των δραματικών πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή, κανείς δεν θα είναι μόνος. Το μαγικό δέσιμο της σχέσης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες, ξεκινάτε σήμερα μια νέα σχολική χρονιά. Είναι ευκαιρία να θέσετε καινούργιους στόχους. Πρέπει να ανεβάσετε πιο ψηλά τον πήγη των απαιτήσεων από τον εαυτό σας. Οργανώστε τις δραστηριότητές σας και βάλτε ένα πρόγραμμα στη μελέτη σας για να κερδίσετε το στίχημα της επιτυχίας σε όλους τους τομείς. Το σχολείο σας παρέχει πολλές ευκαιρίες να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες, να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και παράλληλα να καλλιεργήσετε το πνεύμα σας. Στον χώρο του σχολείου, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι μαζί, πρέπει να συμπεριφέρονται όλοι με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνύπαρξή τους να μην δημιουργεί προβλήματα σε κανένα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων, καθώς και η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Αυτονόητος πρέπει να θεωρείται και ο σεβασμός στον χώρο και στην περιουσία του σχολείου, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Εμείς οι δάσκαλοι σας δεσμευόμαστε να δουλέψουμε σκληρά για να σας προσφέρουμε όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αλλά να αναπτύξουμε και την προσωπική σας σκέψη, ώστε να γίνετε ικανοί να διαχειρίζεστε και να λύνετε μόνοι σας τα προβλήματα